και γενικότερα τον τρόπο που συμπεριφέρεται η ΑΕΚ στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Σύμφωνα με τους κανονισμούς που ορίζει η Ελληνική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, η ΕΠΟ δηλαδή, και η Super League, ο συνεταιρισμός των ομάδων που βρίσκονται στη Super League, προτεραιότητα για τις ομάδες, για τις εκάστοτε ΠΑΕ, είναι το να μπορούν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες τις οποίες έχουν οι αθλητικοί συντάκτες. Και ειδικότερα όταν πρόκειται για μέσα μαζικής ενημέρωσης, για αθλητικούς συντάκτες οι οποίοι αποφασίζουν να μετακινηθούν και να δαπανίσουν χρήματα προκειμένου να καλύψουν έναν αγώνα, ένα γεγονός. Και πολύ περισσότερο την περίοδο όπου η οικονομική κρίση, ο κορονοϊός, η ενεργειακή κρίση και όλα αυτά τα οποία περνάει η χώρα μας, τον πρώτο κλάδο που χτυπούν, εντός εισαγωγικών χτυπούν και το χτυπούν οικονομικά πάντα, είναι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και γίνεται μεγάλος λόγος, κυρίως για τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε αυτά και ασχολούνται με αυτά, το να μην κλείνουν μέσα μαζικής ενημέρωσης. Το να φροντίζουμε να παραμένουν ανοιχτά και να έχει δουλειά ο κόσμος. Να έχουν δουλειά οι δημοσιογράφοι για να μπορεί να υπάρχει μεγαλύτερη ελευθερία του τύπου και να σωθεί και να βελτιωθεί όσο το δυνατόν γίνεται ένας κλάδος. Προς αυτή την κατεύθυνση θα ήταν το ιδεατό το να κατευθυνθούν όλοι. Και υπάρχει μια κοινή λογική, μια κοινή γραμμή προς αυτή την κατεύθυνση. Το www.pogday.gr απέστειλε έτοιμα διαπίστευση στην ΠΑΕ ΑΕΚ για να διαπιστευθεί δημοσιογράφος στο παιχνίδι το οποίο θα γίνει στην ΟΠΑΠ Αρένα, στην Αγία Σοφιά τέλος πάντων, ό,τι θέλετε χρησιμοποιήστε, προκειμένου να καλύψει το γεγονός από κοντά. Δεν μπαίνουν σε διαδικασία πολλά μέσα μαζικής ενημέρωσης της Θεσσαλονίκης να μεταβούν στην Αθήνα για να καλύψουν ένα γεγονός. Από τη στιγμή όμως που αποφασίζει ένα μέσο της Θεσσαλονίκης να δαπανίσει χρήματα για να καλύψει ένα γεγονός, να προωθήσει ένα γεγονός, καλό θα είναι να υπάρχει το φιλότιμο, η υπευθυνότητα να μπορέσουμε να το εξυπηρετήσουμε. Αυτό. Δεν θεωρώ ότι ήταν σωστή η αντιμετώπιση που είχε το PowerGate.gr από την ΠΑΕΑΕΚ το να μείνει εκτός από αυτό το παιχνίδι. Δεν το βρίσκω λογικό, κανέναν λόγο που να αποφασίζεις να αφήσεις εκτός ένα μέσο μαζικής ενημέρωσης το οποίο σε τέτοιους καιρούς προσπαθεί να ακολουθεί την ομάδα παντού. Και εκτός από αυτό, πέρα από την κάλυψη του γεγονότος ενός ΑΕΚ ΠΑΟΚ και το ρεπορτάζ το οποίο θα προέκυπτε και θα προκύψει από το παιχνίδι, θα ήταν και μίνι διαφήμιση για το γήπεδο της ΑΕΚ. Γενικότερα, το να προσπαθούμε να εξυπηρετήσουμε μόνο τους δικούς μας, εντός εισαγωγικών δικούς μας, το να εξυπηρετήσουμε τους δικούς μας δημοσιογράφους, οι οποίοι καλύπτουν το ρεπορτάζ μόνο της ΑΕΚ
και να αφήσουμε στην άκρη τους υπόλοιπους δεν είναι σωστό. Θα πρέπει να προσπαθούν και να εκτιμούν το γεγονός ότι υπάρχει ένα μέσο το οποίο ενδιαφέρεται για να καλύψει ένα γεγονός. Και ειδικότερα όταν αυτό το μέσο είναι εκτός Αθηνών. Και είναι εκτός Αθηνών. Δεν νοείται. Έτσι εξυπηρετείτε τη δουλειά του εκάστοτε αθλητικού συντάκτη, του εκάστοτε μέσου. Και μετά ελάτε να συζητήσουμε για το τι κάνουν όλος ο χώρος και γιατί κλείνουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και γιατί υπάρχει ανεργία στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γιατί τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν στέλνουν ανταποκριτές να καλύψουν τα γεγονότα, αλλά κατά τα άλλα μοιαζόμαστε όλοι γι' αυτό. Μοιαζόμαστε όλοι για έναν κλάδο όπου ναι μεν μοιαζόμαστε, αλλά άλλα μωρέ τώρα τον άλλο από τη Θεσσαλονίκη θα τον βάλουμε μέσα. Κλάι μάιν. Σεβαστείτε την δουλειά την οποία φροντίζουν να κάνουν κάποιοι άνθρωποι. Σεβαστείτε και δείτε το τι γίνεται γύρω σας. Και με στεναχωρεί και με θλίβει. Με θλίβει πάρα πολύ το γεγονός ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι στο συγκεκριμένο γραφείο τύπου είναι δημοσιογράφοι, γνωρίζουν την κατάσταση την οποία επικρατεί και έχουν τέτοιες συμπεριφορές. Αυτό με θλίβει. Το να υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν καμία σχέση με τον χώρο της δημοσιογραφίας, δεν ήξεραν το τι ακριβώς γίνεται, θα έλεγα ότι τα παιδιά δεν ξέρουνε, okay, μπορώ να τα δικαιολογήσω. Τώρα όμως, πώς να δικαιολογήσεις αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν δουλέψει σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, γνωρίζουν το τι γίνεται σε αυτά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ένα μέσο το οποίο κάνει φιλότιμη προσπάθεια να ακολουθήσει και να βγάλει δικό του ρεπορτάζ, το βγάζουν εκτός. Το βγάζουν εκτός. Και σε αυτό το σημείο να πω ότι κρατάω μεγάλες αμφιβολίες για το πόσα άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι στην ίδια θέση που είναι το Pop Day σήμερα. Για να μπορεί να έχει 3 και 4 δημοσιογράφους και 5 δημοσιογράφους το ένα κυτρινό-μαύρο site. Λυπάμαι. Και εκφράζω την δυσαρέσκειά μου δημοσίως. Δεν θα αλλάξει κάτι. Αλλά, τουλάχιστον εδώ πέρα, δεν κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Το εκάστοτε, δεν ξέρω τι κάνουν τα άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ούτε με νοιάζει. Αυτό το οποίο λέω συνέχεια είναι ότι εμείς δεν ζητάμε χάρες. Εμείς ζητάμε ίσες αποστάσεις από όλους. Και φυσικά δεν ζητάω να έχω την ίδια αντιμετώπιση που έχει ένα κυτρινό-μαύρο μέσο μαζικής ενημέρωσης με ένα site το οποίο αντικειμενικά είναι μονοθεματικό και ανήκει ουσιαστικά στο ρεπορτάζ, στο στρατόπεδο του ΠΑΟΚ. Όμως δεν διαπραγματεύομαι για κανέναν λόγο το ότι θα πρέπει να αντιμετωπίζετε σε ένα μέσο μαζικής ενημέρωσης το οποίο θέλει να καλύψει ένα γεγονός. Και θα ήθελα να κάνω και μία ερώτηση. Πώς θα καλύψει αυτό το μέσο μαζικής ενημέρωσης αυτό το ρεπορτάζ? Θα το δώσει ΠΑΕΑΕΚ? Αυτά.